Πριν ένα μήνα περίπου και συγκεκριμένα στις 23 Αυγούστου υποβάλαμε έτοιμα στο Δήμο Βόλου και στην εταιρεία Πανθεσσαλικό ΑΕ για χορήγηση αντιγράφων των συμβάσεων μισθώσεων μεταξύ της Πανθεσσαλικό ΑΕ και των ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιρεών. Το έγγραφο αυτό πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Βόλου 29 Αυγούστου για τη χορήγηση αντιγράφων. Ουδέποτε μέχρι σήμερα απαντήθηκε. Τυχαίο. Προφανέστατα όχι. Η εκλογική νομοθεσία και όχι μόνο έχει συγκεκριμένες απαγορεύσεις με τις οποίες δεν επιτρέπεται σε πρόσωπα που έχουν πολιτική ιδιότητα ή διεκδικούν πολιτικά αξιώματα να ασκούν ταυτόχρονα και συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ακριβώς για να μην διαπλέκονται στο ίδιο πρόσωπο οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Ποιοι υπάρχουν τέτοια εδώ πέρα. Με τη σειρά. Δήμος Βόλου. Δήμαρχο και νόμιμο εκπρόσωπο Αχηλέα Μπέο. Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Βόλου. Έρασι Τεχνικό Σωματείο. Πρόεδρο Ζήση Καπρουνιώτη. Πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Μιχάλη Καπρουνιώτη. Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ΠΑΕ. Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Βόλου. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο Αχηλέα Μπέο. Πανθεσσαλικό ΑΕ. Η εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε με βασικό μέτοχο του Δήμου Βόλου σε ποσοστό 90,5%. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο, κ. Μπατζιάκα, μέλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πανθεσσαλικό γήπεδο. Το γήπεδο που παίζουν οι ομάδε στο Βόλο. Είναι στην ιδιοκτησία τη ΕΤΑΔ, Εταιρεία Διαχείριση Ακινήτων, που το 2001, το 2021, συγγνώμη, παραχωρήθηκε στο Δήμο Βόλου για να μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Υποχρεώσει που επιβάλλονται από την αθλητική νομοθεσία για τη χρήση του γήπεδου. Η κάθε ποδοσφαιρική ομάδα που χρησιμοποιεί το γήπεδο έχει υποχρέωση να αποδίδει το 15% των εσόδων, των πάσης φυσικών εσόδων. Έσοδα της ΠΑΕ νουπουσού 2022-2023. Περίπου, με βάση τον αριθμό εισιτηρίων που έχει ανακοινώσει και είναι γνωστά στην ΕΠΟ, περίπου 1.600 ποσά που έπρεπε να αποδοθούν περίπου 240 με 250 ευρώ. Αποδόθηκαν ποτέ. Σε ποιον έπρεπε να αποδοθούν, στην Παρτεσσαλικό ΑΕ, δηλαδή σε εταιρεία του Δήμου. Και από εκεί κάποιο ποσοστό 20% στα ΙΑΤΑΔ, στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Αποδόθηκαν ποτέ. Ποιο ωφελήθηκε, η ΠΑΕ, νου που σου, βόλος. Ποιος ζημιώθηκε, η εταιρεία Παρτεσσαλικό ΑΕ, στην οποία ο Δήμος έχει ποσοστό 90,5% και κατ' επέκταση ο Δήμος. Μισθώσεις. Πώς ακριβώς συνέβη αυτό. Τι ακριβώς ακολουθήθηκε ως διαδικασία. Οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει και τον ακινήτο που διαχειρίζεται το Δήμος που προβλέπει ο Δημοτικός Κώδικας. Επιτρέπεται η εκμίσθωση του γηπέδου σε ποδοσφαιρικέ ανώνυμες εταιρείε, ΠΑΕ δηλαδή, απευθεία, χωρί διαγωνιστική διαδικασία. Το πανθεσσαλικό στάδιο εκμιστώθηκε στην ΠΑΕ Νίκη απευθείας, απευθεία, χωρί διαγωνιστική διαδικασία, νομίμω, με μίσθωμα 1500 ευρώ. Το ίδιο θα ανέμενε κανεί να συμβεί και με την ΠΑΕ Νουπουσού. Έτσι έγινε. Όχι. Τι συνέβη. Παρεμβλήθηκε ένα ενδιάμεσο πρόσωπο, για καταστρατήγηση της νομοθεσίας, ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος, ο αερασιτέχνης, το Σωματείο, στο οποίο παραχωρήθηκε και δικαίωμα υπεκμίστωσης. Και νοικιάστηκε το πανθεσσαλικό στάδιο στον Έραση Τέχνη με 1.500 ευρώ και το υπεκμίστωσε στην Παένο Πουσού με 1.550 ευρώ. Την πρώτη χρονιά 2022-2023 έγινε από το Δήμο Βόλου. Την επόμενη χρονιά έγινε από την Πανθεσσαλικό ΑΕ. Οι συμβάσει και η μία και η άλλη στις οποίες αναφέρομαι, ήταν σε ισχύ και ενεργές την 1η πρώτου 2023 και έχουν και οι δύο οικονομικό αντικείμενο άνω των 10.000 ευρώ. Η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος τηρήθηκε για την εκμίστοση στον ιερασιτέχνη. Όχι. Τι προβλέπει ο νόμος. Τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας εφόσον έχουμε ιερασιτέχνη. Δεν έγινε. Εκτίμηση από δύο ορκωτούς εκτιμητές της αξίας και της μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Σημειωτέων ότι η κατασκευάστρια εταιρεία που κατασκεύασε το πανδεσσαλικό στάδιο είχε εκτίμηση έργο με τη σύμβαση περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν λήφθηκε υπόψη η αξία του ακινήτου για ανάλογες περιπτώσεις για να προσδιοριστεί το μίσθωμα και δεν υπήρχε σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Ο αρασιτέχνης ο παένο, Πουσού, η παένο όχι η Παέ, ο, 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 όχι ΠΑΕ, ο Ρασιτέχνης, ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος, είχε τη δυνατότητα να το μισθώσει. Καμία. Και κυρίως να το υπεκμισθώσει. Καμία. Διότι από το καταστατικό του δεν έχει εμπορική δραστηριότητα. Και επιπλέον δεν άσκησε καμία ποδοσφαιρική δραστηριότητα, ούτε τη μία χρονιά, ούτε την άλλη, στον λόγο γήπεδος, στο πανθεσσαλικό στάδιο. Τη μεν χρονιά 2022-2023 είχε δηλώσει ο Σέδρα το Βασδέκιο, τη δε φετινή χρονιά με σύμβαση με το Δήμο Βόλου, έχει πάρει τι αθλητικέ εγκαταστάσει στην άλλη μεριά, όπου δηλώνει ο Σέδρα των δραστηριοτήτων του. Άρα, στο συγκεκριμένο γήπεδο δεν ασκήθηκε καμία ποδοσφαιρική δραστηριότητα του Με αποτέλεσμα να μην έχει έσοδα, δεν μπορούσε να έχει έσοδα εμπορικά, και μην απο, να μην αποδίδει ουδέν ποσό στο Δήμο Βόλου και στην Παντσαλικό Αλφαίρεσου. Και να καρπώνεται το, το ποσό αυτό, προ φυσικά του Δήμου και τη εταιρεία του Δήμου, η ΠΑΕ, νούπουσου. σου, συνέπειες. Η σύμβαση αυτή είναι εκτός από καταπλεονεκτική, καταπλεονεκτική και καταχρηστική, προφανέστατα και άκυρη και χωρίς καμία συνέπεια. Ποιος είναι λοιπόν ο μόνος αντισυμβαλόμενος του Δήμου Βόλου και της Παντεσσαλικό ΑΕΠ στη διαδικασία της μίσθωσης. Η ΠΑΕ, νούπου σου, η ανώνυμη εταιρεία. Αυτή η οποία δίνει δικαιώματα, αυτή η οποία και μόνο Διεξάγει τι ποδοσφαιρικέ δραστηριότητε του λόγο Γήμπορο και καμία άλλη. Και αυτή η οποία υποχρεούται από τα έσοδά τη να καταβάλει το 15% στην Παντησαλλική ΑΕ και κατ' το αντίστοιχο ποσό που δικαιούται στην ΕΤΑΔ. Ποσά που δεν καταβλήθηκαν. Συνέπειε ποινικέ δεν με αφορούν εμένα. Γνωρίζω όμω ότι σήμερα το πρωί υπευλήθη από επιχειρηματία τη πόλη μήνυση για απάτη διότι αν εμφανίσει ψευδό σε έναν διάμεσο πρόσωπο μισθωτή, για απιστία, για ζημιά δηλαδή σε βάρο του Δήμου από τον ίδιο το Δημαρχό του και για όφελο δικό του σε βάρο του Δήμου, για πιθανή νομιμοποίηση από παράνομα έσοδα, από εγκληματική δραστηριότητα και δεν ξέρω και γιατί άλλο. Άλλε παραβάσει εκλογική νομοθεσία, βεβαίω, τι οποίε είχα υπενηχθεί από την αρχή. Η εκλογική νομοθεσία δεν θέλει στο ίδιο πρόσωπο να συντρέχουν οι ιδιότητες του πολιτικού και ταυτόχρονα το επιχειρηματία. Ακόμη κι αν την επιχειρηματική δραστηριότητα την ασκεί κάποιο νομικό πρόσωπο, κάποια ανώνυμη εταιρεία. Εφόσον βέβαια στην ανώνυμη εταιρεία συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Διευθύνων Συμβούλου το πρόσωπο που έχει την πολιτική ιδιότητα. Συμβαίνουν εδώ αυτά και τα δύο. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Βόλου είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, στην ανώνυμη εταιρεία, στην ΠΑΕ, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο, είναι αυτή που ουσιαστικά αντλεί όλα τα δικαιώματα από τη μίσθωση. Η σύμβαση έχει αξία άνω των 10.000 ευρώ. Είναι ενεργή την 1η του 2023. Υπάρχει λοιπόν απόλυτο εκλογικό ασυμβίβαστο. Κόλλημα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο. Δεν δικαιούται, αυτό που είχα πει από την αρχή, να διεκδικεί ο νυν Δήμαρχο Βόλου, ο απερχόμενο Δήμαρχο Βόλου, την ψήφο των πολιτών. Γιατί και να την πάρει, με όποια ιδιότητα δεν μπορεί να την ασκήσει. Έχει λοιπόν απόλυτο ασυμβίβαστο. Για το συγκεκριμένο θέμα, έχουμε ζητήσει, ήταν γνωστό σε μένα, όταν είχα επενηχθεί στην αρχή ότι εγώ θα είμαι υποψήφιο Δήμαρχο, άλλοι δεν ξέρω αν θα είναι. Έχει ζητηθεί γνωμοδότηση από καθηγητή Πανεπιστημίου των Αθηνών, η οποία και έχει ληφθεί και λέει ακριβώ. Αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ.